Για πέστε μας λιγάκι, εσείς με τη δικιά σας γνώση την επιστημονική, μπορεί να είναι η πυρηνική ενέργεια, η ατομική ενέργεια μια λύση σε αυτό και πόσο εφικτό? Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση που κάνετε. Η απάντηση είναι πάρα πολύ σύνθετη. Δεν είμαι σίγουρος ότι μπορεί να φτάσει και ο χρόνος στο ραδιόφωνο, στην τηλεόραση για κάτι τέτοιο. Ειδικά για την περίπτωση της χώρας μας. Και το λέω αυτό γιατί έχει πάρα πολλές πτυχές αυτή η απάντηση. Να σας πω πρώτα μια πτυχή καθαρά τυπική. Όχι, ας μην τραπεί έκφραση, για το στρίβιδια του αραβόνος, αλλά είναι ουσιαστική. Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας είναι η ρυθμιστική αρχή για την ασφάλεια των ακτινοβολιών. Δεν έχει αρμοδιότητα και ορθώς στο σχεδιασμό του ενεργειακού μείγματος. Δεχτών. Απλώς ρωτώ έναν άνθρωπο που ξέρει κάτι παραπάνω. Γιατί ξέρετε, όλοι λέμε, ο καθένας το κοντό, το μακρύ του, άλλος τα βάζει με τις ανεμογεννήτριες, άλλος τσακώνεται με τον αγρότη που ξύλωσε την καλλιέργεια και έβαλε φωτοβολταϊκά. Όχι, σύμφωνοι. Πρώτος και καλύτερος, σας είπα ότι θα προσπαθήσω να δώσω τα στοιχεία που χρειάζονται για να είναι ενημερωμένοι οι συμπολίτες μας, αλλά οφείλω να το πω αυτό με κάθε επισημότητα. Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας δεν έχει και ορθώς δεν έχει οποιαδήποτε σχέση ή αρμοδιότητα με το σχεδιασμό του ενεργειακού μείγματος της χώρας μας. Σαφέστατο. Και αυτό ισχύει όχι μόνο για την ελληνική αρμόδια αρχή, αλλά για όλες τις αρχές. Υπάρχει μάλιστα, θα το πω αυτό, πρέπει να είναι μερικά πράγματα τα οποία ίσως είναι λεπτομέρειες, αλλά καλό είναι να γίνονται γνωστά, αν έχω το χρόνο. Το ευρωπαϊκό δίκαιο είναι σε αυτό το ζήτημα πάρα πολύ αυστηρό. Δεν μπορεί αυτός ο οποίος ελέγχει την ασφάλεια να είναι ταυτόχρονα και παίκτης. Δεν μπορεί να είναι κάποιος διαιτητής και παίκτης. Καταλάβατε, έτσι πρέπει να το δείτε. Έτσι το βλέπω. Το ακούω, το καταλαβαίνω. Αλλά ξέρετε, πριν φτάσει κάποιος εκεί, πρέπει να έχει την απάντηση. Ρε παιδί μου, αυτό θα μπορούσε να είναι μια λύση. Θα ήταν εφικτή η λύση. Πάμε λοιπόν στην ουσία. Το ζήτημα της χρήσης της πυρηνικής ενέργειας για ηλεκτροπαραγωγή, αυτό αναφέρεστε, έτσι δεν είναι? Ναι, βεβαίως. Ναι. Είναι ένα ζήτημα το οποίο είναι σε μεγάλο βαθμό πολιτικό. Δεν είναι τόσο πολυτεχνικό. Δηλαδή, σε τεχνικό επίπεδο, τα υπέρ και τα κατά της πυρηνικής ενέργειας είναι δεδομένα. Δεν μιλάμε τώρα για κάποιον ο οποίος έχει μια ακραία, είτε είναι πυρηνολάτρης, είτε είναι πυρηνομάχος, δεν αναφέρομαι σε κάτι τέτοιο. Σε κάποιον ο οποίος έχει μια νυφάλια προσέγγιση τεχνική, τα υπέρ και τα κατά της πυρηνικής ενέργειας είναι δεδομένα. Στα υπέρ της πυρηνικής ενέργειας είναι ότι είναι αδιάλειπτη, αποτελεί πολύ ισχυρή βάση παραγωγής, αυτό το οποίο είπατε, δεν εξαρτάται ούτε από τον ήλιο, ούτε από τον αέρα, ούτε ακριβώς, ναι. Εδώ πέρα όλα τα άλλα βλέπουμε. Συγγνώμη για τη διακόπη, το λέω για τους ακροατές μας. Βλέπουμε ότι η συμμετοχή των ΑΠΕ στην καθημερινή, ας πούμε, παραγωγή ενέργειας κυμαίνεται ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες. Άμα φυσάει, άμα χιλιακάδα και πάει, λέω. Είναι ολιακός θερμοσύμφωνος στο σπίτι μου. Επίσης, η πυρηνική ενέργεια, το καύσιμό της είναι πολύ μικρού όγκου και αποθηκεύεται πάρα πολύ εύκολα. Δηλαδή, μπορεί να έχει ένας πυρηνικός σταθμός στην αποθήκη του ουράνιο, το οποίο το χρησιμοποιεί για πάρα πολλά χρόνια. Δεν είναι τόσο πολύ εξαρτώμενος από την εφοδιαστική αλυσίδα, αν θα έρθει, αν θα φύγει κλπ. Πρόεδρε, είναι αυτό που λέγανε παλιότερα, ότι ξέρω εγώ, ένα σκύβος του Ρούμπικ σε μέγεθος θα κινήσει ένα πυρηνικό υποβρύχιο για ένα χρόνο. Αυτό λέτε. Ακριβώς, ότι είναι αυτό. Ένα μικρό πράγμα σε όγκο, το οποίο σου δίνει... Έχει τρομακτική συγκέντρωση ενέργειας και ισχύος. Αυτά... Γιατί στην ακραία του μορφή χρησιμοποιείται μέχρι και για πυρηνικά όπλα. Η πυρηνική σχάση, αυτά είναι πράγματα τα οποία είναι γνωστά και δεδομένα. Ένα άλλο πλεονέκτημα το οποίο έχει η πυρηνική ενέργεια είναι ότι σε νορμάλ συνθήκες, το τονίζω αυτό, υποκανονικές συνθήκες, οι οποίες βέβαια είναι οι πιθανότερες και οι πιο συνηθισμένες, έχει πολύ μικρό περιβαλλοντολογικό αποτύπωμα. Ισχύει αυτό. Γι' αυτό και πάρα πολύ θέλω να την εντάξουν στις πράσινες μορφές ενέργειας. Ίσως ανεπιτυχώς, ίσως με κάποιο τρόπο ο οποίος είναι κάπως ακραίος, γιατί το θέμα είναι κάπως ευαίσθητο. Αλλά... ναι, γιατί η δικιά μας η γενιά, το θυμάστε καλύτερα από εμένα, έχει ζήσει και ένα Τσέρνομπιλ, έτσι. Ακριβώς. Δηλαδή... πάντως ακουμπάει αυτή την πτυχή. Δηλαδή, υποκανονικές συνθήκες είναι μία μορφή ενέργειας η οποία έχει μικρό περιβαλλοντολογικό αποτύπωμα. Πάω και ένα δευτερεύοντα πλεονεκτήματα της πυρηνικής ενέργειας που έχουν σχέση με τα κόστη. Μπορεί να θέλει στην αρχή μεγάλες επενδύσεις, αλλά σε βάθος χρόνου αποσβαίνεται με καλό τρόπο και στο τέλος κατά να είναι και οικονομική.
στο τέλος όμως. Αλλά δεν θα αναφερθώ σε αυτά. Ας περιορίσουμε σε αυτά τα δύο που σας είπα σαν πλεονεκτήματα. Δεχτών. Υπάρχουν όμως και σοβαρά μειονεκτήματα. Δεν πρέπει να είμαστε. Η ασφάλεια, για παράδειγμα, νομίζω ότι είναι το. Τα σοβαρά μειονεκτήματα είναι ότι τα μεγάλα πυρηνικά ατυχήματα δεν μπορούν να αποκλειστούν. Αυτό είναι το πρώτο σοβαρό μειονέκτημα, mm-hmm. Το οποίο δημιουργεί πολύ μεγάλη δημόσια ανησυχία και είναι σαφές αυτό. Έχουν γίνει πυρηνικά ατυχήματα. Η τεχνολογική ορθοδοξία πίστευε ότι αυτά τα ατυχήματα είναι πάρα πολύ σπάνια για να τα πάρουμε σοβαρά υπόψη μας. Διαψεύστηκε όμως. Η πράξη έδειξε ότι τα μεγάλα πυρηνικά ατυχήματα είναι στην ημερήσια διάταξη, έχουν συμβεί. Και το δεύτερο πρόβλημα το οποίο έχει η πυρηνική ενέργεια είναι ότι η διαχείριση των ραδιενεργών και μάλλον των πυρηνικών αποβλήτων, ναι μεν υπάρχουν επιστημονικά και τεχνικά δόκιμες λύσεις, αλλά είναι πολιτικά πάρα πολύ δύσκολο να υλοποιηθούν. Και έτσι λοιπόν υπάρχει ζήτημα διαχείρισης των αποβλήτων. Τα υπέρ τα κατά. Τώρα να σας ρωτήσω δύο πράγματα. Και υπάρχει βέβαια και ένα τρίτο, θέλω να το πω και αυτό. Ένα τρίτο το οποίο είναι πιο πολύ ούτε αυτό άπτεται της δικιάς μου αρμοδιότητας, αλλά μια που έχω την ευκαιρία θα το αναφέρω. Η πυρηνική ενέργεια άπτεται και γεωπολιτικών ζητημάτων, γιατί υπάρχει στο βάθος του τούνελ και μία διασύνδεση με τα πυρηνικά υλικά, με τα πυρηνικά όπλα, άρα λοιπόν άπτεται και του ίδιου ζητημάτων. Δηλαδή ο καυγάς, ας πούμε, για παράδειγμα, που έχουμε τώρα με το εργοστάσιο που φτιάχνουν οι Ρώσοι το πυρηνικό στην Τουρκία για την παραγωγή ρεύματος, ή ξέρω εγώ τη διαρκή συζήτηση που έχουμε για το Ιράν και πάει λέγοντας. Να ρωτήσω τώρα κάτι που είναι, πώς να πω, λίγο τεχνικό, λίγο οικονομικό, λίγο πολιτικό, είναι όλο μαζί. Για να φτιάξει κάποιος ένα πυρηνικό εργοστάσιο, χρειάζεται πολλά λεφτά, χρειάζεται πολύς χρόνος, τι χρειάζεται? Ρωτάτε γενικώς ή ειδικό για τη χώρα μας? Ρωτάω για την Ελλάδα. Ωραία. Κοιτάξτε, γιατί οι απαντήσεις είναι διαφορετικές. Αν μιλήσουμε γενικά, αν μιλήσουμε ακαδημαϊκά και αν μιλήσουμε συγκεκριμένα. Και το λέω αυτό γιατί στον πλανήτη Γη δεν είναι τα πράγματα ομοιόμορφα. Δηλαδή υπάρχουν κοινωνίες οι οποίες είναι πολύ θετικά διακείμενες στην πυρηνική ενέργεια. Υπάρχουν κοινωνίες οι οποίες είναι εχθρικές απέναντι στην πυρηνική ενέργεια. Δεν το αξιολογώ. Και ναι, το μεν καλό και το δε καλό. Περιγραφή λέτε. Απλώς περιγράφω την κατάσταση. Υπάρχει διαθεσιμότητα κεφαλαίων, αυτό είναι μάλλον βέβαιο, τα οποία δεν έχουν λόγο να αναζητήσουν επενδυτικές διεξόδους σε μέρη τα οποία είναι εχθρικά. Αυτό νομίζω απαντάει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό, για ποιο λόγο και στην Ελλάδα. Πάντως, να πω εγώ γιατί το ρωτάω τώρα και γιατί με πιάσε τέτοια πρεμούρα, να δικαιολογήσω και τον εαυτό μου. 2 δισεκατομμύρια είναι μόνο τα χρήματα που έχουν φύγει. Δεν μιλάω για το σύνολο των επιδοτήσεων. 2 δισεκατομμύρια ήταν τα χρήματα που φύγανε από το προϋπολογισμό και μόνο το προϋπολογισμό για να ενισχύσουν την επιδότηση για το ρεύμα. Μόνο είναι 10 δισεκατομμύρια συνολικά. Λέω ότι όταν έχεις ήδη τέτοιο κόστος για να μπορέσει ο κάθε ένας από εμάς να ανάβει το φως, το θερμοσύφωνο, το φούρνο, αντιλαμβάνεστε ότι έχουν ξεφύγει για τα πράγματα και τα επανεξετάζουμε από την αρχή. Αυτό λέω. Τώρα τα κεφάλαια τα οποία απαιτούνται στην Ελλάδα για την κατασκευή ενός πυρηνικού εργοστασίου, όχι το ζήτημα, στο παρελθόν είχε μελετηθεί προσεγγιστικά, είναι της τάξης των πολύ περισσότερων δισεκατομμύριων από αυτά τα οποία αναφερθήκατε πάντως. Η κατασκευή ενός πυρηνικού εργοστασίου είναι πολύ περισσότερα δισεκατομμύρια από τα 2 στα οποία αναφερθήκατε. Προφανώς. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, ότι τα 2 δισεκατομμύρια στα οποία αναφερθήκατε είναι κρατικά λεφτά. Δεν φαντάζομαι υπονοείται την είδηση κρατικού εργοστασίου πυρηνικής ενέργειας. Εδώ που φτάσαμε, ναι. Γιατί όχι. Εδώ βλέπω. Σύμφωνοι. Και είδα και τη Γαλλία και τη Γερμανία, που δεν είναι χώρες σοσιαλιστικές, ας πούμε, ή ξέρω εγώ, κρατικιστικές. Δεν θα τις έλεγες. Κατά τα λοιπά, από οικονομικής άποψης, αν το εξετάσει κάποιος το ζήτημα, τα δεδομένα για την Ελλάδα έχουν γίνει στο παρελθόν κάποιες αναλύσεις. Έχει κάνει αναλύσεις το ΙΟΒΕ. Έχει κάνει αναλύσει η Ακαδημία Αθηνών. Η κατάσταση είναι μεικτή. Δηλαδή η Ακαδημία Αθηνών έχει πει ότι είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να εξεταστεί. Το είπε πρόσφατα μάλιστα η Επιτροπή Ενέργειας Ακαδημίας Αθηνών. Το ΙΟΒΕ σε παλιότερη ανάλυση που έκανε με τη βοήθεια του Πολυτεχνείου είχε διαπιστώσει και με τεχνικούς και με οικονομικούς όρους ότι
δεν πρόκειται να κερδίσει πάρα πολλά πράγματα η οικονομία από την. Φαντάζομαι οι οικονομικοί όροι αλλάζουν όμως τώρα. Σωστό είναι αυτό που λέτε. Αναφερόντας σε δεδομένα προδεκαετίας είναι αλήθεια. Πρόεδρε, επειδή μας πιέζει πάρα πολύ ο Γιώργος Τζιβελιακίδης, θέλω να πω ότι εμένα μου άρεσε πολύ η κουβέντα, θα μπορούσα να κρατήσει πάρα πολύ και ευχαριστώ. Είναι ο δεύτερος Χρήστος Χουσιάδας, ο πρόεδρος Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας. Είπαμε να ανακατέψουμε λίγο το μυαλό σήμερα, πρόεδρε, και ευχαριστούμε πολύ. Θα ήθελα όμως, για ένα δευτερόλεπτο, αν έχω το χρόνο, να σας πω ότι. Πάρτε το και θα μαλώσει εμένα, Τζιβελιακίδης. Πάμε. Επειδή το ζήτημα αφορά, είναι σε μεγάλο βαθμό πολιτικό και κοινωνικό, έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία να καταλάβουμε ότι η Ελλάδα είναι μια μη πυρηνική χώρα. Είναι ένα θέμα στο οποίο υπάρχει ομοφωνία στην Ελλάδα. Είναι σπάνια τα θέματα στο οποίο υπάρχει ομοφωνία στην Ελλάδα. Δεν είναι τόσο εύκολο για να σκεφτεί κάποιος να πάρει αυτή την κατεύθυνση σε ένα περιβάλλον το οποίο δεν είναι δεκτικό σε μια τέτοια λύση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.